Γεια σας παιδάκια μου γλυκά. Είμαστε εδώ στο γκαράζ για να σας πούμε ένα μαγικό παραμύθι. Ένα παραμύθι που όταν ακούσετε τον τίτλο του θα πείτε «Α, το ξέρω». Δεν το ξέρετε. Είναι βασισμένο στην όπερα του Ροσίνη «Σταχτοπούτα» ή «Ο θρίαμβος της καλοσύνης» είναι ο τίτλος. Και αυτή τη φορά το παραμύθι, δηλαδή η ιστορία, δεν την έχει γράψει ο Περό όπως την Σταχτοπούτα που ξέρει όλος ο κόσμος, την έχει γράψει ο Φερέτη, ένας Ιταλός, ας πούμε, συγγραφέας, ο οποίος είχε γράψει το λιμπρέτο, έτσι λέγεται το κείμενο, προκειμένου να ο Ροσίνη να φτιάξει μια όπερα πάνω σε αυτό το παραμύθι. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε την Ονά που μετατρέπει την κολοκύθα σε άμαξα και τα ποντικάκια σε άλογα. Εδώ έχουμε έναν δάσκαλο του πρίγκιπα, ο οποίος θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει μαγικές ιδιότητες. Βλέπει ακόμα και μέσα από τους στίχους, έχει αυτή την ικανότητα. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον το παραμύθι και ακούστε το. Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή, πάρτε τη θέση σας και σιωπή. Σβήνουν τα φώτα δίχως μιλιά, καθίστε όλοι παιδιά. Το παραμύθι σε λίγο αρχινά, άνοιξτε μάτια κι αυτιά. Μάγινε ράιδες κι αστέρια χρυσά, θα σας κρατούν συντροφιά. Το παραμύθι σε λίγο αρχινά, άνοιξτε μάτια τα αυτιά. Μάγινε ράιδες κι αστέρια χρυσά, θα σας κρατούν συντροφιά. Σταχτοπούτα ή ο θρίαμβος της καλοσύνης. Μια φορά και έναν καιρό, στα πολύ παλιά χρόνια, τότε που υπήρχαν ακόμα στον κόσμο άρχοντες και βασιλιάδες, νεράιδες, μάγισσες και μυθικοί θησαυροί, ζούσε σε μια μακρινή πολιτεία ένας βασιλιάς που είχε ένα γιο, τον πρίγκιπα Ραμύρο. Μια μέρα ο πρίγκιπας έφυγε από τη χώρα να πάει να επισκεφτεί το διπλανό βασίλειο. Γυρνώντας από το μακρινό ταξίδι του, μαθαίνει ότι ο πατέρας του έχει πεθάνει και του έχει αφήσει ρητή εντολή να παντρευτεί, αλλιώς θα χάσει το στέμμα. Τόσο ο ίδιος ο πρίγκιπας, όσο και ο δάσκαλός του και συμβουλάτορας του, θέλουν η γυναίκα που θα γίνει βασίλισσα να είναι όχι μόνο όμορφη, αλλά να έχει καλό χαρακτήρα και καλή καρδιά. Ο δάσκαλος αναλαμβάνει να την βρει. Γυρίζει από σπίτι σε σπίτι, ώσπου φτάνει στο αρχοντικό ενός ξεπεσμένου αριστοκράτη, του Δον Μανίφικο, που ζει εκεί με τις κόρες του, τη Θίσβη, την Κλωρίντα και την πρόγονή του, την Αντζελίνα, Σταχτοπούτα, τις οποίες την καλοσύνη εκμεταλλεύονται και οι τρεις. Δηλαδή είναι πατριός της, έτσι, δεν είναι πατέρας της αυτός, όπως στα διάφορα παραμύθια έχουμε μητριά, εδώ έχουμε πατριό, έτσι. Καθώς ο δάσκαλος του πρίγκιπα έχει την ικανότητα να βλέπει και να ακούει ακόμα και μέσα από τους στίχους των σπιτιών, κοντοστέκεται γιατί ακούει τη Θίσβη, μία από τις κακές αδελφές, να γελάει. Στη χώρα δεν υπάρχει άλλη καμιά που να χορεύει σαν και εμένα. Με τόση χάρη και ομορφιά. Τι λες καλέ, μπροστά σε τέτοια υπέροχη ομορφιά σαν τη δική μου, όλοι υποκύπτουν χωρίς λέξη καμιά, λέει η Κλωρίντα. Να αλήθεια. Πότε είναι η μέρα που θα έρθει ο πρίγκιπας να μας επισκεφτεί, ανυπομονώ. Αχ, όπου να είναι, θα έρθει ο πρίγκιπας στο σπίτι μας, πλησιάζει η μέρα. Και εγώ δεν βλέπω την ώρα. Σε μια άλλη γωνιά του σπιτιού, η Σταχτοπούτα σκουπίζει και τραγουδάει. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς που κουράστηκε να ζει μοναχός του στη ζωή. Ψάχνει ευθύς σ' όλα τα μέρη
το καλό του, το πιστό του να βρει τέλη. Βλέπει ωραίες κοπελιές με σκληρές όμως ψυχές. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το τραγούδι της και οι δύο αδελφές έρχονται έξαλες. Τελείωνε επιτέλους τα αυτοπούτα! Μας ζάλισες με αυτό το τραγούδι! Κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, κάθε βράδυ! Βαρέθηκα να τα ακούω! Α, μας έχεις πάρει τα αυτιά, τα φορά και να, καιρό, όλη μέρα! Ω, πω, πω! Κοίτα να ξεσκονίσεις λίγο που μας έχει φάει η σκόνη! Κοίτα γρήγορα να σκουπίσεις, να σφουγγαρίσεις! Κι άντε μετά να μαγειρέψεις! Πάνε πρόκοπη, πεινάμε, δεν το καταλαβαίνεις! Πεινάμε! Όλη μέρα στη δουλειά! Μα δεν με λυπάστε πια, είπε τότε με παράπονο η σταυτοπούτα. Αφήστε με τουλάχιστον να τραγουδήσω. Στο κάτω-κάτω, όταν τραγουδώ, μου φαίνεται ότι ομορφαίνουν ακόμα και αυτές οι άχαρες δουλειές. Μου φαίνεται πως όλα γύρω μου αλλάζουν. Α, σε βουτήξω από τα μαλλιά, κακομοίρα μου, είπαν και οι δυο αδελφές και άρχισαν να την κυνηγούν. Εν τω μεταξύ, ο δάσκαλος που δεν έχει πάψει όλη αυτή την ώρα να παρακολουθεί, είπαμε. Μπορεί να βλέπει, το είπαμε αυτό, μπορεί να βλέπει και μέσα από τους στίχους. Μεταμφιεσμένος τώρα σε ζητιάνος, χτυπάει δυνατά την πόρτα. Οι δύο αδελφές, νομίζοντας ότι ήρθε ο πρίγκιπας, στέλνουν τη σταυτοπούτα να ανοίξει. Όμως βλέποντας τον ζητιάνο, τον διώχνουν με πολύ κακό τρόπο και πάνε στα δωμάτια τους. Η σταυτοπούτα όμως τον αφήνει να περάσει μυστικά και του δίνει τσάι και ζεστό ψωμάκι. Πιείτε το τσαγάκι σας και μη σας νοιάζει, του λέει η σταυτοπούτα. Φάτε και το ψωμάκι. Συγχωρήστε με, δεν έχουμε τίποτα άλλο στο σπίτι αυτή την ώρα. Φρέσκο ψωμάκι, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από ένα κομμάτι φρέσκο ψωμί. Και έχω μια πείνα, λέει ο δάσκαλος που είναι ζητιάνος. Δεν είναι και πολύ φρέσκο, αλλά το βάζω δίπλα στο τζάκι για να διατηρείται. Ο καλός Θεός να σ' ανταμείψει. Πριν ακόμα έρθει η νύχτα, κοριτσάκι μου. Ευχαριστώ. Αχ, θα έχεις τύχη, κορίτσι μου. Θα έχεις μεγάλη τύχη, κάτι μου το λέει αυτό, είπε ο ζητιάνος. Εγώ. Ναι, εσύ. Με τέτοια καλοσύνη που έχεις, σίγουρα θα έχεις μεγάλη τύχη. Αχ, να ξέρατε πόσο άσχημα περνώ. Κανένας δεν με αγαπάει εδώ μέσα. Κοντεύω να τρελαθώ. Θα ήθελα να βρίσκα τον τρόπο να φύγω από εδώ, αλλά δεν ξέρω πού να πάω. Και κάθομαι και τα υπομένω όλα. Όλα. Υπομονή, κόρη μου. Ο καλός Θεός θα σου τα φέρει όπως επιθυμείς. Θα δεις. Έχω ένα καλό προαίσθημα για σένα, της είπε. Είστε τόσο καλός. Πώς μου αρέσει που μου μιλάτε με τόση καλοσύνη. Το έχω ανάγκη. Να σας βάλω κι άλλο τσάι. Πήγε να βάλει κι άλλο τσάι, αλλά εκείνη τη στιγμή χτύπησε δυνατά η πόρτα. Αμέσως η σταυτοπούτα έτρεξε να ανοίξει. Ο δάσκαλος ζητιάνος βρίσκεται πίσω από τον τζάκι. Έφτασαν στο σπίτι οι απεσταλμένοι του πρίγκιπα Ραμπύρο για να προσκαλέσουν τις κοπέλες στη γιορτή του παλατιού, όπου ο πρίγκιπας θα διάλεγε τη βασίλισσα. Και οι αυλικοί μπήκαν μέσα έτσι με ο θάρρος και πολύ ωραία και είπαν: «Κορίτσια όμορφα, του δον μανίφικο θα έρθει ο πρίγκιπας σε λίγο εδώ. Και την πιο όμορφη, την πιο καλή, θα θέλει σίγουρα να παντρευτεί. Κορίτσια όμορφα, του δον μανίφικο, θα έρθει ο πρίγκιπας σε λίγο εδώ. Και την πιο όμορφη, την πιο καλή, θα θέλει σίγουρα να παντρευτεί». Τότε εκείνες απάντησαν: «Οι κόρες είμαστε του δον μανίφικο και περιμένουμε κι δυο εδώ. Να'ρθει ο πρίγκιπας κι όταν μας δει, εμένα σίγουρα θα παντρευτεί». Και οι αυλικοί συνέχισαν: «Κορίτσια, αργήσατε σε λίγο πρίγκιπας, για να διαλέξει θα φτάσει εδώ. Και την πιο όμορφη, την πιο καλή, εμένα σίγουρα θα παντρευτεί». Η σταυτοπούτα όλη αυτή την ώρα ήταν λυπημένη σε μια γωνιά, κρυμμένη, και παρακολουθούσε, μην ξεχνάμε, ήταν και ο δάσκαλος μέσα και τα έβλεπε όλα. «Βιαστείτε όμως παρακαλώ, γιατί δεν σας παίρνει ο χρόνος», είπε τότε ο αυλικός, ο πρώτος αυλικός, και έκανε νόημα στους άλλους να φύγουν από το σπίτι. Με το ίδιο βήμα και με αυτή τη μουσική, άνοιξαν την πόρτα και έφυγαν.
απεσταλμένη του παλατιού. Οι δύο κακές αδερφές φέρονται άσχημα στη σταυτοπούτα. Ο δάσκαλος ζητιάνος που μεταμφιέστηκε και είχε μπει στο σπίτι για να δοκιμάσει το χαρακτήρα της κάθε μιας, είχε βρει επιτέλους τη γυναίκα που ζητούσε. Η Αντζελίνα, γιατί έτσι τη λένε τη σταυτοπούτα μας, η Αντζελίνα ήταν η ιδανική σύντροφος για τον πρίγκιπα μαθητή του. Ενώ μεταξύ πατέρας και κόρες ετοιμάζονται για το χορό. Ο πρίγκιπας Ραμίρο, για να είναι σίγουρος πως η γυναίκα των ονείρων του θα διαλέξει αυτόν και όχι τα πλούτη του και το αξίωμά του, αλλάζει ρόλο και ρούχα με τον πιστό του υπηρέτη Νταντίνη. Έρχεται λοιπόν στο σπίτι σαν υπηρέτης για να αναγγείλει την άφιξη του πρίγκιπα. Καταλάβατε. Έρχεται ο πρίγκιπας, αλλά είναι ντυμένος υπηρέτης. Όλοι νομίζουν ότι είναι ο υπηρέτης του παλατιού, δεν ξέρουν ότι είναι ο πρίγκιπας. Μόλις αντικρίζει τη σταυτοπούτα ο υπηρέτης, που στην πραγματικότητα είπαμε είναι ο πρίγκιπας, κάτι παράξενο νιώθει μέσα του. Το ίδιο όμως θα συμβεί και στη σταυτοπούτα μας. Μόλις αντικρίσει τον υπηρέτη. Ο πρίγκιπας, που στην πραγματικότητα είναι ο υπηρέτης, φτάνει. Ζητά να συνοδέψει τις τρεις κόρες του Δον Μανίφικο στο παλάτι. «Τρεις κόρες», λέει αυτός. «Εγώ έχω μόνο δύο». Ο δάσκαλος φέρνει αμέσως ένα βιβλίο, όπου μέσα αποδεικνύεται ότι υπάρχει και τρίτη κοπέλα σε αυτό το σπίτι. «Εγώ είμαι», λέει η σταυτοπούτα. «Όχι, αυτή είναι η δούλα μας», λέει ο πατέρας. Έτσι φεύγουν και η σταυτοπούτα γυρίζει λυπημένη στο τζάκι της. Μόνη της είναι σε μια γωνιά και κλαίει. Μα όχι, δεν είναι μόνη. Ο δάσκαλος είναι κοντά της. Ακούει τη φωνή του σαχάδι. Σταυτοπούτα, τι κάθεσαι. Έλα, πάμε στο χορό. Στο χορό. Μα πώς, με αυτά τα ρούχα. Έλα μαζί μου και μη σε νοιάζει. Όλα θα αλλάξουν. Έχει εμπιστοσύνη στο Ζητιάνο. Έχει εμπιστοσύνη σε μένα. Στον κήπο του παλατιού, ο πατέρας πίνει κρασί με τους αυλικούς. Όλοι μαζί τραγουδούν μεθυσμένοι. Πιο πέρα, ο πρίγκιπας δηλώνει στις δύο αδερφές πως δυστυχώς δεν μπορεί να παντρευτεί για τις δύο, γιατί είναι μόνο ένας. Προτείνει μία να πάρει αυτός και μία ο πιστός του υπηρέτης. Υπηρέτη! Ο υπηρέτη, τον Νταντίν, τον υπηρέτη θα πάρουμε εμείς. Ποτέ δεν θα μπορούσα εγώ να πάρω έναν υπηρέτο. Άκου υπηρέτη, λένε περιφρονητικά οι δύο αδερφές. Τη στιγμή εκείνη φτάνει στο παλάτι μια άγνωστη γυναίκα. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι. Έχει σκεπασμένο το πρόσωπό της με ένα πέπλο. Αποκαλύψτε μας το πρόσωπό σας, λέει ο ψευτοπρίγκιπας, και αν είστε η πιο όμορφη, θα σας κάνω γυναίκα μου. Όχι, λέει εκείνη, η καρδιά μου είναι δοσμένη αλλού, και κοιτάζει τον υπηρέτη πρίγκιπα, ενώ σηκώνει το πέπλο. Όλοι τα χάνουν. Πόσο ίδια είναι με τη σταυτοπούτα, λένε πατέρας και αδελφές με ένα στόμα. Όχι, δεν μπορεί να είναι η σταυτοπούτα, με τέτοια ρούχα και με τέτοιο χτένισμα, σίγουρα είναι κάποια που της μοιάζει, λέει η Κλωρίντα. Ο υπηρέτης είναι έτοιμος να αγκαλιάσει την άγνωστη και να της τα αποκαλύψει όλα. Δηλαδή ο πρίγκιπας είναι έτοιμος να της αποκαλύψει. Δεν είμαι υπηρέτης. Αυτός είμαι. Είμαι ο πρίγκιπας εγώ. Αλλά δεν το λέει. Ο δάσκαλος το σταματάει. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Πάρε το ένα από τα δύο αυτά όμοια βραχιόλια που κρατάω, λέει η άγνωστη. Σου το λέω ξανά. Αν με αγαπάς ακόμα όπου και όπως με βρεις, τότε σίγουρα δεν θα χωρίσουμε ποτέ, λέει και χάνεται. Τώρα, φτάνοντας στο σπίτι του Δον Μανίφικο, στο σπίτι της δηλαδή, η σταυτοπούτα, αλλάζει ρούχα, φοράει τα κουρέλια που φορούσε και αρχίζει να σκουπίζει, αλλά αυτή τη φορά είναι πολύ χαρούμενη. Το λέει πολύ γρήγορα. Φορά και έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς που κουράστηκε να ζει μοναχός του στη ζωή. Έψαξε λοιπόν εδώ, έψαξε λοιπόν εκεί, βρήκε υποψήφιες τρεις, μα τον θέλανε εκεί τρεις.
Τι να κάνει ο βασιλιάς, διάλεξε, διάλεξε στο τέλος μια που είχε νιάτα ομορφιά, αλλά και καλή η καρδιά. Ύστερα, βλέποντας το βραχιόλι που είχε στο χέρι της, λέει: Πολύτιμο που είσαι, μα πιο πολύτιμο από σένα είναι το τέρι σου, ο υπηρέτης μου. Τότε μπαίνουν πατέρας και κόρες και εκείνη κρύβει το βραχιόλι κάτω από την ποδιά της. Μόλις τη βλέπουν... Βέβαια, μπορεί να μην της έμοιαζε, αλλά δεν ήταν αυτή. Αυτή είναι ασχημομούρα. Και είναι και με τα κουρέλια της. Είπαν και οι τρεις μαζί, αφού έχουν μάθει από τον υπηρέτη όλη την αλήθεια. Και οι τρεις ήταν πολύ θυμωμένοι για το παιχνίδι που τους έπαιξαν ο πρίγκιπας με τον υπηρέτη του. Όμως η Σταυτοπούτα δεν τους άκουγε πια. Ήταν τόσο ευτυχισμένη, γιατί τον λάτρευε τον υπηρέτη της, χωρίς να ξέρει ότι εκείνος ήταν ο ίδιος ο πρίγκιπας της χώρας. Δεν περνάει πολλή ώρα και ο πρίγκιπας Ραμίρο φτάνει. Ψάχνει για την άγνωστη γυναίκα του χώρου. Βλέπει την Αντζελίνα με τα κουρέλια. Εκείνη τα χάνει. Τον βλέπει ντυμένο πρίγκιπα. Πάει να φύγει, εκείνος την αρπάζει από το χέρι και βλέπει το βραχιόλι. Αγκαλιάζονται. Πατέρας και κόρες αντιδρούν. Κατηγορούν τη Σταυτοπούτα. Ο πρίγκιπας τους συμβουλεύει να σωπάσουν, αλλιώς θα τους κλείσει στη φυλακή. Ξέρω πολύ καλά πως έχετε καταχραστεί την περιουσία της, λέει στον Δον Μανίφικο, στον πατριό της Σταυτοπούτας. Η Αντζελίνα επεμβαίνει και λέει: Ας τα ξεχάσουμε τώρα όλα πια. Όλα τελειώνουν. Η αγάπη και η καλοσύνη θριαμβαίνουν. Γι' αυτό και είχε τον τίτλο «Αντζελίνα η Σταυτοπούτα» ή «Ο θρίαμβος της καλοσύνης». Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας. Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας. Ζήσατε όλοι πολύ καλά, μα εμείς θα ζήσουμε πολύ καλύτερα. Με παραμύθια, για σας παιδιά.